Εδώ τώρα είναι το κρεβατάκι του Αγίου, του Γεροευμένιου, του Σαριδάκη. Και στο βάθος εκεί, το μπαστούνάκι του, μωρέ, το μπαστινάκι του που είχε ο Βαφούλης. Αυτός ήταν ο πιο χαμογελαστός και χαρούμενος παππούλης που πέρασε πάνω στη γη. Τέτοιο χαμόγελο, τέτοια χαρά, τέτοια ομορφιά, τέτοια ωραία λόγια. Ψάξτε τα, υπάρχουν κηρύγματά του στο ίντερνετ. Και εδώ, εδώ είναι το καλυμπάκι του, εδώ ήταν ο παππούλης μας, εδώ, εδώ, εδώ ήταν οι στολές του που φορούσε. Όλα αυτά, μωρέ, τι ωραία πράγματα, τι ωραία. Να μπαίνει στα σπίτια, στα δωμάτια, στους χώρους που έζησαν οι Άγιοι. Τι ωραία πράγματα, μπαίνω και συγκινούμε. Μπαίνω και χαίρομαι, μπαίνω και πετάω, μπαίνω και με πιάνει συγκίνηση. Αχ, μωρέ παππούλιδες, αχ, μωρέ παππούλιδες που μας φτιάξατε τη χαρά, που μας φτιάξατε τη ζωή, που μας δώσατε το δρόμο, που μας δώσατε τα παραδείγματα. Τι ωραία πράγματα. Η τελευταία του λέει λειτουργία που έκανε, αχ, θα σας πω και για αυτήν μετά. Άντε να είμαστε καλά, να έχουμε την ευχή, να έχουμε την ευλογία και σύντομα θα τον ψάλλουμε Άγιο και έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Αγίους. Αυτή εδώ η υπέροχη ροδιά με τα τόσο ωραία όμορφα λουλούδια και ρόδια που θα βγάλει ήταν από την εποχή του Γεροευμένιου. Πάμε παρακάτω τώρα να δείτε τα δέντρα της εποχής του Γέροντα. Εδώ αυτό το πεύχο υπήρχε από τότε εδώ που έρχονταν ο Γέροντας και αναπαύονταν στον ίσκιο του και αυτό το πεύχο εδώ που βλέπετε το φύτεψε ο Γέροντας και εδώ πάνω είχε τις καμπάνες. Και αυτήν την ελιά ήταν από την εποχή εκεί που ήταν ο Γέροντας εδώ. Και κάτω, κάτω, εκεί που είναι η λεμονιά που τα έφερε ο Γέροντας εδώ και τα φύτεψε. Τι όμορφα μέρη, τι ωραίο μέρος εδώ, μωρέ. Και εδώ είναι ο ναός, αυτός ο ναός τον οποίον λειτουργούσε ο Άγιος. Λειτουργούσε ο Γεροευμένιος. Εδώ μέσα κατέβαινε ο ουρανός. Εδώ μέσα γονάτιζε για όλους τους αρρώστους. Εδώ μέσα γονάτιζε και αγίαζε την ψυχή του. Εξάγνιζε την ψυχή του και την καρδιά του για να την παραδώσει ως άγγελος στον ουρανό.